τη δέωσα λαμπρότητα η τοπική εκκλησία τίμησε τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνατίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Νότο Αγίου Νικολάου χωροστατούντος του Επισκόπου Σαλώνων κ. Αντωνίου, συγχωροστατούντων των Μητροπολιτών Βρεσταίνης κ. Θεοκλήτου, Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνους κ. Γεωργίου και Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου. Συμμετείχε πλήθος κληρικών της Μητρόπολης και αντιπροσωπείες ιερών μονών, ενώ παρέστησαν οι επικεφαλείς των στρατιωτικών και λιμενικών αρχών και πλήθος πιστών. Γιατί με αξίωσε και με αξιώνει να επιμένω έναν ευλογημένο λαό. Περνούν τα χρόνια, αλλά η αγάπη μεγαλώνει. Η στοργή είναι δεδομένη. Ανήμερα της εορτής στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού τελέστηκε πολυαρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του εορτάζοντος Μητροπολίτη κ. Ιγνατίου, τον οποίο πλαισίωσαν οι Μητροπολίτες Λάρισας και Τριγνάβου κ. Ιγνάτιος, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, Τρίκης και Σταγών κ. Χριστόστομος, Βρεσταίνης κ. Θεόκλητος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαλώνων κ. Αντώνιος, καθώς και πλήθος ιερέων και διακόνων. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ιγνάτιος, ο οποίος αναφερόμενος στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Δημητριάδου, εξήρε τους αγώνες και το έργο του για τη διαφύλαξη της ενότητας στην Εκκλησία και στην κοινωνία και κατέληξε. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο είναι και το οποίο προσφέρει στην Αγία μας Εκκλησία. Η παράδοση στην Εκκλησία μας θέλει τα ονομαστήρια του Επισκόπου στην τοπική Εκκλησία να αποτελούν ευκαιρία για ενότητα, για λατρευτική ζωή μέσα σε πλαίσια χαράς και ευφροσύνης. Έτσι ζήσαμε αυτές τις δύο ημέρες και χθες και σήμερα εδώ στην τοπική μας εκκλησία για άλλη μια χρονιά, 19 ολόκληρα χρόνια τώρα. Και χαιρόμαστε γιατί διαπιστώνουμε ότι η ενότητα που κηρύττουμε γίνεται πράξη στη ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και με σεμνότητα γιορτάζουμε όλοι μαζί γιατί κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει τη χαρά της γιορτής. Ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση στο έργο το φιλανθρωπικό, τους ιερείς μου για το πνευματικό έργο, όλους τους συντελεστές στη λειτουργία της τοπικής μας εκκλησίας και καλούμε όλους σε ενότητα. Είναι η εποχή που η ενότητα αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο μας για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες.